ενώ οποίον του εισαγγελέα θα βρεθεί ξανά ο σταθμάρχης Λάρισσας, στη βάρδια του οποίου έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά ο άνδρας είναι μόνο η μία πτυχή του προβλήματος. Και αυτό γιατί, όπως αποδεικνύεται, το ίδιο το προφίλ και η υπαλληλική πορεία του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά προδίδει την πραγματικότητα. Ο άνδρας ήταν υπάλληλος αρχικά στο τμήμα αποσκευών του ΟΣΕ. Στη συνέχεια, ως μετακλητός, μετακομίζει στο Υπουργείο Παιδείας για να ξαναγυρίσει στον ΟΣΕ μέσω εσωτερικής διαδικασίας για να επιλεγεί τελικά ο σταθμάρχης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε μια θέση κοντά στο σπίτι του στη Λάρισα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός πολύ καλά συντονισμένου ρουσφετιού. Εξ αρχής ήταν σαφές πως ένας από τους τρεις βουλευτές της περιφέρειας στο νομό Λαρίσης κρυβόταν πίσω από αυτό το ρουσφέτη. Ουδής άνοιγε το στόμα του και τελικά έπρεπε η δημοσιογραφική έρευνα να καταδείξει ορισμένα στοιχεία. Έτσι πληθαίνουν οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες για το διορισμό του 59χρονου σταθμάρχη, δεδομένου ότι μετά από λίγους μήνες εκπαίδευση βρέθηκε σε αυτή τη θέση και μάλιστα με απολαβές 3.500 ευρώ μεικτά. Ο πρώην σταθμάρχης Λάρισσας, Ιωάννης Κολάτος, ανέφερε ότι γνώριζε τον 59χρονο από τότε που εργαζόταν ως αχθοφόρος στο τμήμα αποσκευών. Όπως κατήγγειλε ο κύριος Κολάτος, μετά από τη μετάταξή του μεσολάβησε το κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και τον έκαναν σταθμάρχη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προκήρυξη για προσλήψη σταθμαρχών τον περασμένο Νοέμβριο υπήρχε όριο ηλικίας στα 42 έτη, ενώ στη Λάρισα ζητούσαν έναν έμπειρο σταθμάρχη και έναν χωρίς προϋπηρεσία. Είναι απορίας άξιο ότι ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος κυβερνητικός βουλευτής παρενέβη για να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος άνδρας σε αυτή τη θέση και να οδηγηθούμε στην τραγωδία.